Σήμερα κοντά μας είναι ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, μέλος της εκτελεστικής γραμματείας του ΠΑΜΕ, αλλά και μέλος της διοίκησης της ΓΕΣΕ. Σας καλωσορίζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Καλησπέρα. Να είστε καλά, κύριε Παπαγεωργίου. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά και οι εικόνες που παρακολουθούμε το τελευταίο διάστημα πραγματικά εγείρουν εύλογα ερωτήματα για μια σειρά ζητημάτων, αλλά φαίνεται ότι κάπου νοσεί το συνδικαλιστικό όργανο. Πώς έχουν τα πράγματα, πώς ξεκίνησε αυτή η κόντρα? Για όποιον γνωρίζει τα πράγματα, για όποιον παρακολουθεί τα ζητήματα που προκύπτουν μέσα στα σωματεία, μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα γενικότερα, δεν είναι μια κόντρα η οποία ξεκίνησε χτες προχτές ή στο συνέδριο της Καλαμάτας. Είναι συνέχεια όλου αυτού του αγώνα, της μάχης που δίνουν οι εργαζόμενοι, οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, να απαλλαγούν τα σωματεία τους από την κυβέρνηση και από το κράτος. Είναι ένα πράγμα που κρατάει πάρα πολλά χρόνια, μάλλον που οξύνθηκε και έφτασε το απόστημα εδώ που έφτασε και φυσικά τα απόστημα τα σπάνε κάποια στιγμή. Αυτό έγινε και στα δύο συνέδρια αυτά που προσπάθησε να κάνει η ΓΕΣΕ, γιατί ξέρετε έχουμε μια ποιοτική αντιδραστική στροφή πάρα πολύ μεγάλη. Εκεί που είχαμε το προηγούμενο διάστημα, τα προηγούμενα χρόνια, είχαμε τους ανθρώπους της εργοδοσίας μέσα στα συνδικάτα, μέσα στις ομοσπονδίες, στα εργατικά κέντρα και τη ΓΕΣΕ. Αποφάσισε το τελευταίο διάστημα αυτή η ηγετική ομάδα εκεί στη ΓΕΣΕ, προφανώς όχι μόνη της, με την καθοδήγηση βεβαίως μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, να μπάσει τους ίδιους τους εργοδότες, αυτή τη φορά μέσα στα σωματεία. Καταλαβαίνει κανείς ότι δεν είναι δυνατόν. Οι εργοδότες συμμετέχουν στα συνέδρια. Βεβαίως. Δεν είναι μέλη των σωματείων. Και όχι μόνο. Βεβαίως και είναι μέλη των σωματείων. Για να φτάσει κανείς να είναι αντιπρόσωπο στο συνέδριο της ΓΕΣΕ, προϋποθέτει να είναι μέλος κάποιο σωματείου και μάλιστα να εκλεγεί από σωματεία ως αντιπρόσωπος για να φτάσει μέχρι και τη ΓΕΣΕ. Μιλάμε τώρα ότι καραμπινάτες περιπτώσεις 53 στον αριθμό, τις έχουμε με ένα εξώδικο των 90 σελίδων, τα έχουμε στείλει παντού. Και είναι συγκεκριμένοι με ονοματεπώνυμο που ξεκινάνε από άνθρωπο που είναι και μέλος δίκης ΓΕΣΕ και υπεύθυνος τύπου της ΓΕΣΕ, που είναι σε 4 εταιρείες πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, μέχρι τον αντιπρόεδρο και ταμεία της Τράπεζας Ηπείρου, μέχρι διοκτήτες Πούλμαν, μέχρι ανθρώπους που είναι μέσα σε ασφαλιστικές εταιρείες και μιλάμε διευθυντικά στελέχη ασφαλιστικών εταιρείων κτλ. Κύριε Παπαγεωργίου, βέβαια, κάποιος μπορεί να πει ότι σε ένα συνέδριο μπορεί να συμμετέχουν και εργοδότες, ούτως ώστε να γίνει ένας σωστός διάλογος, να ακούσουν τα αιτήματα των εργαζομένων, μήπως μπορεί να προχωρήσει κάτι και φέρετε ένα αποτέλεσμα πέρα από τους αγώνες που εσείς κάνετε. Πριν ξεκινήσει ένα συνέδριο, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη ΓΕΣΕ, εντάξει, οι απόψεις υπάρχουν πολλές. Εγώ έχω τις δικές μου απόψεις, διαφωνούμε ως πάμε δηλαδή. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πριν ξεκινήσει το συνέδριο, είχα πάρα πολλούς καλεσμένους. Καλεσμένους έχουν δημάρχους, πιθανώς και εκπροσώπους εργοδοτικών οργανώσεων, γιατί υπάρχει ο ΣΕΒ, υπάρχει ο ΣΕΤ, υπάρχουν εργοδοτικές οργανώσεις, τις οποίες έχουν συστήσει οι εργοδότες. Πολλές φορές έρχονται και μιλάνε και σε συνέδρια και σε άλλα φόρουμ κτλ. Το να είναι όμως ο εργοδότης και να ψηφίζει δίπλα από τον εργαζόμενο, δηλαδή να νιώθει ο εργαζόμενος ότι δίπλα του δεν είναι ο συνάδελφός του, αλλά είναι ο ίδιος το εργοδότης, το διευθυντικό στέλεχος. Προκαλεί ένα άγχος αυτό. Όχι μόνο προκαλεί ένα άγχος, καταλαβαίνετε ότι αλλοιώνει πλέον και αυτό που λέμε το συνδικάτο, το σωματείο, τη συνδικαλιστική οργάνωση. Είναι ξεκάθαρο και νομίζω ότι αυτό οι εργαζόμενοι, οι οποίοι υφίστανται τρομακτική τρομοκρατία, ιδιαίτερα τα χρόνια τη κρίση μέσα χώρου δουλειά, φανταστείτε να τους έχουν τώρα και μέσα στα ίδια του σωματείου τους, εκεί που πάνε να βρουν το δίκαιο τους, δηλαδή. Αυτά είναι πολύ εύλογα που ακούμε. Καταλάβαμε και πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα. Το να φτάσουμε να δούμε ξύλο, βρισιές και όλες αυτές τις αποτροπιαστικές εικόνες, πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο? Θα πρέπει να δει κανείς σε τι αναφέρεται καταρχάς αυτή η ΓΕΣΕ. Αν αναφέρεται στο γεγονός γιατί μπήκαν οι εργαζόμενοι, μέλη των ομοσπονδιών, συνδικάτων, εργατικών κέντρων με ονοματεπώνυμο και όχι με κουκούλες, μέσα σε ένα κτίριο, μέσα σε ένα ξενοδοχείο που ήταν ζωσμένο από άκρη σ' άκρη με δεκάδες, εκατοντάδες μπράβους και μάλιστα που είχαν προσληφθεί από σχολές πολεμικών τεχνών της Ρόδου, καταλαβαίνει κανείς ότι αν είναι δυνατόν να μπουν, να είναι δηλαδή οι μπράβοι μέσα στο συνέδριο και να μην είναι οι εργαζόμενοι. Αυτό είναι απαράδεκτο. Είναι πολύ σοβαρή καταγγελία αυτή. Είναι πολύ σοβαρή. Ήδη είναι καταγγελία για την οποία δεν έχει πει κανείς κουβέντα από την άλλη πλευρά, γιατί είναι αληθινή μέχρι τέρμα. Δηλαδή το έχουμε τσεκάρει από όλες τις απόψεις. Άλλωστε, οι εικόνες μιλούν από μόνους. Εγώ, ως σύνεδρος της ΓΕΣΕ, ως μέλος διοίκησης, για να μπούμε στο ξενοδοχείο, πέρασα από 4 ελέγχους και μου ζητάγαν τα στοιχεία άνθρωποι που δεν έχουν καμία σχέση με τις τεχνικές επιτροπές της ΓΕΣΕ, με τους συναδέλφους εργαζόμενους της ΓΕΣΕ, που άλλωστε γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια.
Μάλιστα. Αν αναφερόμαστε δε στις, σε ό,τι άλλα γεγονότα είχαν να κάνουν με το κτίριο της ΓΕΣΕ, ένα προβληματισμό θέλω να βάλω και σε εσάς και στους ακροατές και στους τηλεθεατές, που είναι πολύ σοβαρός προβληματισμός. Είναι πιο εύκολο να μπει κανείς στην Τράπεζα της Ελλάδος, ενώ να μπει κανείς μέσα στην Τράπεζα της Ελλάδος, παρά μέσα στη ΓΕΣΕ. Για να μπει κάποιος μέσα στη ΓΕΣΕ, πρέπει να ανοίξει μία πόρτα, να ανοίξει μία άλλη, η άλλη είναι κλειστή όπως στις τράπεζες. Θυμάστε, για να μπει στη δεύτερη πόρτα πρέπει να κλείσει η προηγούμενη. Αυτά είναι απαράδεκτα για τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος, για ένα μέρος που θα πρέπει να καλοδέχεται τους εργαζόμενους και όχι να τους έχει απ' έξω. Μάλιστα, αυτό γίνεται για λόγους ασφαλείας. Φοβούνται τι? Αυτή η συνδικαλιστική μαφία, αυτή η κάστα, αυτή η ηγετική ομάδα, γιατί δεν αφορά όλη τη ΓΕΣΕ. Ξέρετε, επειδή το ακούμε συχνά πυκνά και κυρίως από το πάμε για συνδικαλιστική μαφία, αυτά δεν πρέπει να καταγγελθούν, δεν πρέπει να παρέμβει εισαγγελέας. Τα έχουμε στείλει και στους εισαγγελείς και στην αστυνομία. Εκεί στη Ρόδο ειδικά τα στείλαμε παντού. Έχουμε καταγγείλει αυτή την κατάσταση παντού και στην αστυνομική διεύθυνση και βεβαίως και στον εισαγγελέα της Ρόδου. Και βεβαίως τα έχουμε στείλει με ένα, όπως σας είπα, εξώδικο 90 σελίδων παντού. Τα έχουν βεβαίως και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αλλά μην πάτε μακριά. Δεν απαγόρευσαν μόνο εμάς στη Ρόδο. Εδώ απαγόρευσαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εδώ απαγόρευσαν τους δημοσιογράφους να μπουν μέσα. Και ακριβώς επειδή τους εμπόδισαν να μπουν, δεν τους άφησαν να μπουν καν μέσα στο συνέδριο, μετά έρχονται με κάποια βιντεάκια εκεί, τα οποία δεν δείχνουν και τίποτα συγκεκριμένο. Μάλλον δείχνουν να ξυλοφορτώνουν οι μπράβοι του Γενικού Γραμματέα της ΓΕΣΕ και κάποιοι άλλοι τον πρόεδρο του Συνδικάτου Μετάλλου της Αττικής. Εν πάση περιπτώσει όμως, τα έχουμε καταγγείλει παντού. Τα γνωρίζει και η δικαιοσύνη, τα γνωρίζουν οι πάντες. Όμως, επειδή δεν λύνονται με κανένα άλλο τρόπο αυτά παρά μόνο με έναν, λύνονται αν οι ίδιοι εργαζόμενοι πετάξουν από το σβέρκο τους όλες αυτές τις ηγεσίες μέσα στον κάθε χώρο δουλειάς, στον κάθε κλάδο, στην κάθε ομοσπονδία, στον κάθε εργατικό κέντρο. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα και στη διοίκηση. Πότε τελειώνει, ολοκληρώνεται η θητεία τους, λίγο ουσιαστικά? Εμείς λέμε ότι η διοίκηση της ΓΕΣΕ είναι έκπτωτη από τις 24 του Μάρτη. 24 του Μάρτη. Αυτοί λοιπόν μέχρι και χτες συζητάγαν το ενδεχόμενο να πάνε να κάνουν και ένα τρίτο συνέδριο, χωρίς βεβαίως καμία νομοποίηση, χωρίς να πάρει απόφαση. Εγώ μέλος διοίκησης είμαι, χωρίς να έχουν καλέσει καμία διοίκηση να συνεδριάσει για αυτά. Τώρα, προφανώς καταλαβαίνει κανένας ότι τώρα αρχίζουν και κουβεντιάζουν και συζητάνε να διοριστεί διοίκηση από το πρωτοδικείο. Εμείς πάνω σε αυτό είπαμε το ίδιο πράγμα που λέμε πάντα. Οι εργοδότες πρέπει να φύγουν από τη ΓΕΣΕ, είτε είναι διορισμένη η διοίκηση, είτε είναι εκλεγμένη. Μάλιστα. Αυτό τι μπορεί να σημαίνει τώρα, γιατί εδώ προκύπτει ένα θέμα, καθώς όλων το μυαλό μας πάει ότι τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα, πώς εξελιχθεί? Βλέπω ότι τα αγριεύουν τα επεισόδια, σημειώνονται συχνά πυκνά. Δεν έχει ολοκληρωθεί κανένα συνέδριο. Οι εργαζόμενοι έχουν τα σωματεία τους, τα εργατικά κέντρα και τις ομοσπονδίες τους. Θα πρέπει λοιπόν εκεί μέσα να φροντίσουν να πετάξουν ό,τι σάπιο υπάρχει, ό,τι εκφυλισμένο υπάρχει, ό,τι εργοδότη βρουν μπροστά τους να το πετάξουν έξω. Αυτό πρέπει να έχουν στο νου τους οι εργαζόμενοι. Το αν θα γίνει τώρα ξανά συνέδριο ή δεν θα γίνει, έχουμε πει ξεκάθαρα την άποψή μας. Χωρίς τους 53, αυτούς που βρήκαμε, γιατί γνωρίζετε πολύ καλά ότι και ο τρόπος για να βρεις, να ψάξεις πράγματα πλέον είναι πάρα πολύ δύσκολος. Η μαφία έχει τους τρόπους της να κουκουλώνει ζητήματα. Όμως βρήκαμε τους 53. Χωρίς αυτούς τους 53, να κάνουμε συνέδριο αύριο το πρωί. Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε. Εμείς να ευχαριστώ. Πάνε καλά τα πράγματα, μακάρι. Γιατί τέτοιες εποχές υπάρχει ανάγκη να στηρίζονται οι εργαζόμενοι σε οποιοδήποτε συνδικαλιστικό όργανα και να μην ξαναδούμε τέτοιες εικόνες. Να είστε καλά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά κι εσείς.